Μπήκε μέσα στο Facebook μου ο Νταριγκάτ. Ζαν-Κλοντ Νταριγκάτ, ο οποίος ήταν πρώην πρόεδρος του Pointer Club Γαλλίας. Και μου είπε ορισμένα πράγματα και τα λοιπά και του έκανα, του είπα και εγώ τις ευχές μου για τη βοήθεια που μου έχει προσφέρει σε όλα αυτά τα χρόνια, σε διεθνείς αγώνες και τα λοιπά. Μου έδωσε το τουφέκι του, πήρα μέρος στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Σεντιμπέρ. Πήγαμε σπίτι του, μας κέρασε, μας έκανε, μας έδειξε, μας έρανε. Μας βρήκε μέρος και εκπαιδεύσαμε τους σκύλους μας στη Γαλλία. Τέλος πάντων, αυτός ο άνθρωπος μας φρόντισε για ένα αλφα χρονικό διάστημα και τον ευχαρίστησα γι' αυτό. Τέλος πάντων, μου έκανε και αυτός ορισμένες αυροφροσύνες και τα λοιπά. Και στο τέλος του λέω, εσείς που ξέρετε τόσους σκύλους και έχετε δει τόσους σκύλους, πείτε μου έναν επιβή τώρα να πάρω ένα ζευγάρο. Και μου πρότεινε έναν σκύλο να πάρω ένα ζευγάρο. Το λέω σε έναν φίλο δικό μου εδώ στην Ελλάδα, ο οποίος και αυτός ανακατεύεται πολλά χρόνια και είναι τριτής, κρίνει παγκόσμια πρωταθλήματα, πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα κτλ. Μου λέει, ο Νταριγκάτ σου είπε, σου υπέδειξε το σκύλο αυτό για να πάρεις σκύλο αγωνιστικό. Με τα δικά του κριτήρια. Με τα δικά του κριτήρια. Όχι με τα δικά μας. Όχι με τα δικά μας κριτήρια. Μα αυτό το πράγμα είναι καταστροφή. Μην πάρεις λέει από αυτό. Αυτό το πράγμα είναι καταστροφή. Όταν δεν είμαστε δύο πόιντερμαν που δεν μπορούμε να συζητήσουμε, γιατί άλλο πράγμα λέω εγώ, άλλο ακούς εσύ. Και άλλο θέλει ένα, άλλο θέλει άλλο. Άλλες είναι, άλλα είναι τα δικά μου τα θέλω, άλλα είναι τα δικά σου τα θέλω. Δεν βγαίνει σε τίποτα. Εγώ λέω το εξής, το pointer είναι αυτό και είναι ένα. Δεν πρέπει να το διαφοροποιούμε. Το ίδιο σκυλί, εγώ το σκυλί που κατέβαζα πάντοτε, όπως κατέβαζα την Κίρκη, όπως κατέβαζα την Άκα, όπως κατέβαζα το Γκάστορα, όπως κατέβαζα τον Κόναν και την ώρα που το κρατούσα με την αλυσίδα, το πίστευα και τον αγάπαγα και το φρόντιζα και πέθανε στο χαλάκι του σπιτιού μου, μέσα στο δωμάτιό μου, όπως και η μάνα της, όπως και ο γιος της θα πεθάνει μεθαύριο, αν ζήσω εγώ. Και τον έχω σαν παιδί μου και τα είχα σαν παιδιά μου μέχρι που... Έτσι πρέπει να τα βλέπουμε όλοι. Άρα με δύο λόγια μου λέτε ότι ο σκύλος πρέπει να χρειάζεται υπομονή. Εξαρτάται ποιος το βλέπει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, να κάνω μία επιλογή, να κάνω μία γένα. Πώς γίνεται λοιπόν αυτή η επιλογή και πώς γίνεται αυτή η γένα. Η βάση της εκτροφής είναι η θηλυκιά σκύλα. Η σκύλα αυτή δεν είναι ανάγκη να είναι η πρωταθλήτρια κόσμου. Είναι μία σκύλα την οποία έχουμε και τη ζούμε, την έχουμε στο κρεβάτι μας δίπλα, την ταΐζουμε από το φαγητό μας, είναι στο αυτοκίνητο μαζί μου για να ζεσταίνεται όταν ζεσταίνομαι και να κρυώνει όταν κρυώνω, και να ελέγχω τις καταστάσεις που ζει και την κρίνω κάθε μέρα πάνω στο βουνό. Σε πέρδικες, με κάτι σορτίκια, μπλαβούς, ό,τι είναι. Με ζέστη, με βροχή, με ήλιο κτλ. Αυτή είναι η βάση της εκτροφής μου. Η μία, δύο, τρεις, πέντε σκύλες που έχω. Και με αυτές θα πάω κυνήγι. Θα ψάξω λοιπόν στον κόσμο ολόκληρο, θα ρωτήσω πέντε φίλους
πέντε γνωστούς, όπως ρώτησα εγώ τον Τάριγκατ. Όπως είναι ο Κουτρής, όπως είναι ο Πονηρέα, όπως είδατε κάποιο σκύλο, πουθενά κάπου. Αυτός ο σκύλος, με αυτά που ακούμε, φαίνεται να είναι πραγματικό σκύλος. Δηλαδή, να τρέχει με το ρύζι του και το κρέας του και το λάδι του και όχι με το τεκατουρεμπολί και με την τάδε βενζίνα. Όταν λοιπόν έχουμε να βρούμε αυτό το σπάνιο πράγμα, πού υπάρχει αυτός ο σκύλος υπάρχει στην Ισπανία. Θα σηκωθώ και θα πάω στην Ισπανία να τον δω. Και αν μου γεμίζει το μάτι, θα πάρω μια επίβαση όταν θα έρθει ο καιρός. Και θα γεννηθούν τα κουτάβια. Και θα τα φέρω εδώ. Και θα τους δείξω ορτίκια. Θα τους δείξω πέρδικες. Θα τα βάλω μεθαύριο μέσα στο δάσος για την πεκάτσα. Θα δω την ευκολία που βρίσκει αυτό το πράγμα. Εγώ είχα τώρα 6-7 κουτάβια μια γένα. Και από διάφορες γένες. Και τα βλέπω, έχω τη δυνατότητα να τα βγάλω κατευθείαν και να τα δω βρίσκουν, πόσο βρίσκουν. Γιατί πρέπει εγώ να επιλέξω αυτό το ζώο. Μέσα λοιπόν με αυτή την επιλεγμένη γένα, με αυτά τα επιλεγμένα κουτάβια από τα οποία έχω αποκλείσει κουτάβια με μορφολογικά προβλήματα, θα διαλέξω το κουτάβι το οποίο να τα αποκρίνεται πρώτα απ' όλα βρίσκει περισσότερο. Το οποίο βρίσκει περισσότερο σύμφωνα με τη φυλή του βρίσκει περισσότερο. Εγώ δεν έχω μία γένα, έχω 10 γένες, 15 γένες μπορεί να έχω στο χρόνο. Ποιο κουτάβι επιλέγω σε 1, σε 2, σε 3 χρόνια από αυτές τις 10-15 γένες, αυτό. Αυτό είναι το ζώο το οποίο θα έρθει να πάρει μία θέση μέσα στα 4, στα 5, στα 6 σκυλιά που έχω εγώ για το κυνήγι μου, για την εκτροφή μου. Αρσενικό ή